Ειλικρινής και αποκαλυπτικός ο Τάσος Χαλκιάς παραδέχεται πως η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τη δική του πόρτα. Ο γνωστός ηθοποιός σε μια εκβαθέων εξομολόγηση μιλάει ανοιχτά για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και το σπίτι που κοντεύει να χάσει. Και έχω αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα και αντιμετωπίζω οικονομικά προβλήματα. Πριν από λίγες ημέρες, ο Τάσος Χαλκιάς αναγκάστηκε να μεταφέρει αλλού τη σχολή του μετά από έξωση που του έγινε στο κτίριο που στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Οτιδήποτε είχα και δεν είχα, ό,τι είχα κάνει από το θέατρο, είτε από οικονομίες είτε από άλλου είδους υλικές απολαβές, πήγανε όλα εκεί και δεν ήταν μόνο οι οικονομίες, ήταν και κάποια δάνεια που πήρα, κάποια ενέχειρα που έβαλα για να πάρω αυτά τα δάνεια. Κατάφερα όλα αυτά τα χρόνια να έχω ένα εξοχικό μαζί με τον αδερφό μου στην περιοχή Κρανιδίου, εκεί πέρα κάπου είναι κοντά στο Πορτοχέλι μια περιοχή τέλος πάντων, και να έχω δημιουργήσει ένα εξοχικό σπίτι εδώ και 15 χρόνια μαζί με τον αδερφό μου. Αυτό το σπίτι είναι σε κίνδυνο τώρα βέβαια, γιατί είναι χρεωμένο και στην τράπεζα, αλλά το εποφθαλμιούν και κάποιοι ιδιώτες τους οποίους οφείλω κάποια χρήματα και έχουν βάλει το σπίτι στον πληστηριασμό να πουληθεί για να πάρουν και εκείνη το μερίδιο το οποίο τους οφείλω. Τι νέα ρε, κοιτάμε την κρίση όλος ο κόσμος. Τι μου μιλάς για κρίση, παρακαλώ, πούμε κάτι άλλο. Τι άλλο, να πούμε, ρε, και αυτό είναι το θέμα τώρα. Τι ώρα που τόσο καιρό έχω τώρα, θα λέμε τότε. Καλώς. Με τη δουλειά πώς θα πάει. Τι μου μιλάς για δουλειά, σε παρακαλώ, τι μου μιλάς για δουλειά. Το θέμα δουλειά δεν τίκλει, σε παρακαλώ. Εντάξει, το σέβομαι. Ο Τάσος Χαλκιάς δεν διστάζει να αποκαλύψει πως εξαιτίας της οικονομικής απελπισίας, όπως την χαρακτηρίζει ο ίδιος, έχασε ένα δικό του άνθρωπο, ο οποίος αποφάσισε από μόνος του να δώσει τέλος στη ζωή του και δηλώνει πως εκείνος δεν έχει φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Από το πολύ φιλικό μου περιβάλλον και ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος, μόλις 47 ετών.